Συνεχίζω τον κύκλο των επισκέψεων στα Υπουργεία. Επισκεπτόμενο σήμερα το Υπουργείο Υγείας. Θέλω να εκτιθώ καλή δύναμη στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, στον Υπουργό, στον Υφυπουργό και καλή δουλειά σε όλους τους εργαζόμενους σε αυτόν τον εξαιρετικά κρίσιμο κλάδο της δημόσιας υγείας. Θέσαμε με τον Υπουργό το πλαίσιο των προτεραιοτήτων άμεσων δράσεων του Υπουργείου. Εστίασα σε μια σειρά αποδράσεις που θα έχουν άμεσο αποτύπωμα στην καθημερινότητα των ασθενών. Αναφέρω ενδεικτικά το ζήτημα των ουρών στα φαρμακεία του ΕΟΠΗ, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί και θα αντιμετωπιστεί άμεσα, καθώς και τους πολύ μεγάλους χρόνους αναμονής για τις ακτινοθεραπείες, με αποτέλεσμα συμπολίτες μας καρκινοπαθείς να πρέπει συχνά να περιμένουν μήνες για να λάβουν την κατάλληλη θεραπεία. Συζητήσαμε επίσης ζητήματα επιτάχυνσης προσλήψεων στον κρίσιμο κλάδο των νοσηλευτών και έλαβα διαβεβαιώσεις ότι θα κινηθούν όλες οι διαδικασίες έτσι ώστε το στομότερο δυνατόν το δημόσιο σύστημα υγείας να αποκτήσει έναν ικανό αριθμό πρόσθετων νοσηλευτών οι οποίοι θα κατευθυνθούν εκεί που υπάρχουν καταρχάς κατεπίγουσες ανάγκες ξεκινώντας με τις μονάδες εντατικής θεραπείας που είναι αδιανόητο σήμερα να παραμένουν κλειστές λόγω έλλειψης προσωπικού. Συζητήσαμε και μια σειρά από άλλα ζητήματα τα οποία θα παρουσιαστούν προφανώς πολύ αναλυτικά στις προγραμματικές δεσμεύσεις, επαναλαμβάνοντας τη δικιά μου προσωπική δέσμευση και το προσωπικό μου ενδιαφέρον για μια τολμηρή καινοτόμα πολιτική πρόληψης ως προς τη δημόσια υγεία, καθώς και για την ουσιαστική στήριξη της πρωτοβάθμιας υγείας, έτσι ώστε να μην αισθάνονται οι Έλληνες πολίτες ότι για οποιοδήποτε πρόβλημα, μικρό ή μεγάλο, πρέπει να καταφεύγουν στα δημόσια νοσοκομεία. Θέλω και πάλι να συγχαρώ την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, να μεταφέρω για άλλη μια φορά την εμπιστοσύνη μου σε όλους τους εργαζόμενους που υπηρετούν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Είτε αυτοί είναι γιατροί, είτε είναι νοσηλευτές, είτε είναι διοικητικό, τεχνικό, προσωπικό. Γνωρίζω πολύ καλά ότι καταβάλλεται συχνά υπεράνθρωπες προσπάθειες να ανταποκριθείτε στις δικαιολογημένες απαιτήσεις των Ελλήνων πολιτών. Τι μεταρρυθμίσεις, τις οποίες σχεδιάζουμε, είναι μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα γίνουν μαζί με τους δημόσιους λειτουργούς. Θα είναι μεταρρυθμίσεις τολμηρές, μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν υλοποιηθεί σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου. Έχει έρθει επιτέλους η ώρα και στα ζητήματα της δημόσιας υγείας να κάνουμε ένα τολμηρό άλμα στο μέλλον και έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ότι θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή αυτής της μεγάλης αλλαγής η οποία γίνεται πάνω απ' όλα προς όφελος του Έλληνα πολίτη, η υγεία του οποίου αποτελεί για μας αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.